αναζητήσαμε απειλές και προκλήσεις. Όμως οι προκλήσεις αυτές και οι απειλές κατέδειξαν την ικανότητά μας να διεκδικούμε και να υπερεσπιζόμαστε τα συμφέροντά μας. Οι πολίτες πλέον αισθάνονται την ασφάλεια στα εξωτερικά μας σύνορα, στα σύνορα της Ευρώπης. Σημαντικές κρίσεις εθνικού χαρακτήρα αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία. Η χώρα ανέκτησε την αξιοπιστία της στο εσωτερικό και στο διεθνές περιβάλλον και έγινε ελκυστικός τόπος για επενδύσεις. Ξεπέρασε με συνέπεια και με επιτυχία την πανδημία, ξεδίπλωσε την αναπτυξιακή δυναμική της, πήρε πρωτοβουλίες διεθνούς εμβέλειας, ενίσχυσε την αμυντική της ικανότητα, διεύρυνε τις συμμαχίες της, μεγάλωσε χωρικά, να μην το αναπτύξω, το γνωρίζετε, ενσωμάτωσε την ψηφιακή τεχνολογία στις λειτουργίες της και ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητά της. Παρά τις συνεχείς κρίσεις, απειλές κατά της χώρας στα σύνορα, πανδημία, προσφυγικό, πόλεμο στην Ουκρανία, δεν αλλάξαμε προσανατολισμό. Και αυτό έγινε λόγω του τρόπου που λειτουργεί η κυβέρνηση. Και υλοποιήσαμε στο έπακρο το συμφωνημένο με τους πολίτες εκλογικό πρόγραμμα, το οποίο μετεξελίξαμε σε κυβερνητικό έργο. Και μάλιστα, το υπενόησε και ο κύριος Υπουργός, έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά τα οποία γράφονται στο τεύχος το οποίο παρουσιάζει το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Και αυτό έγινε πράξη που στην παιδεία, το είπε ο Υπουργός. Να πω μια λέξη. Η λέξη άσυλο δεν φαίνεται πουθενά στο νομοσχέδιο αυτό. Γιατί το θέμα μας δεν ήταν να καταργήσουμε το άσυλο, αλλά το θέμα μας ήταν να είναι τα πανεπιστήμια πηγή έμπνευσης, πηγή μάθησης, χώρος δημιουργίας και δραστηριοτήτων. Στην οργάνωση της χώρας, στην αυτοδιοίκηση και στη δημόσια διοίκηση, στην ψηφιακή διακυβέρνηση, στην υγεία, στην άμυνα, στην ανάπτυξη των υποδομών, στον πολιτισμό, στη στήριξη της Υπαίθρου ως ένας πολυλειτουργικός χώρος, στην οικονομία, στο κράτος πρόνοιας και εργασίας και πολλές άλλες πρωτοβουλίες. Η χώρα μας έγινε ιδανικός προορισμός για επενδυτές, αλλά και για επισκέπτες, αξιοποιώντας την υπεραξία του παραγωγικού και φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με σειρά ενεργειών στηρίζουμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας, τα νέα ζευγάρια, τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους του ΜΟΦ. Στηρίξαμε και συνεχίζουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και κρατήσαμε όρθια την κοινωνία και ζωντανή την οικονομία. Το γνωρίζετε αυτό άλλωστε. Η κυβέρνηση παρήγαγε σημαντικότατο έργο στο κοινοβούλιο αλλά και στην εξειδίκευση των πολιτικών. Βλέπετε πολλές φορές όταν ψηφίζεται ένας νόμος, σε πολύ λίγες ώρες είναι έτοιμες και οι υπουργικές αποφάσεις που εφαρμόζουν τον νόμο. Το έργο το οποίο παράγει η κυβέρνηση υπακούει και εξυπηρετεί ένα κεντρικό στόχο για την Ελλάδα του μέλλοντος που οφείλουμε να οραματιζόμαστε και όλοι να υπηρετούμε. Να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, τις δυσλειτουργίες και να προσφέρουμε προοπτικές. Η χώρα, αγαπητοί φίλοι, αλλάζει και γίνεται αξιόπιστος εταίρος με πρωτοβουλίες εθνικής και διεθνούς εμβέλειας και με στρατιωτική υπεροχή. Αυτά θα είναι οδηγός για τα επόμενα χρόνια, με συνέπεια λόγων και πράξεων. Στο επόμενο διάστημα, οι πολίτες θα κληθούν να συγκρίνουν και να επιλέξουν με βάση την εμπειρία τους. Να δώσουν απάντηση στο ερώτημα, αν όχι εμείς, τότε ποιος. Δηλαδή, αν όχι η Νέα Δημοκρατία, τότε ποιος. Να αξιολογήσουν τις αλλαγές που έγιναν στη χώρα με το βλέμμα στο μέλλον. Να διαλέξουν αν θέλουν συνέπεια, σταθερότητα και συνέχεια ή κάτι άλλο γεμάτο αρνητικές εκπλήξεις, ασταθές και μη προβλέψιμο. Να βάλουν στο περιθώριο ενέργειες αμφισβήτησης που γίνονται από την αντιπολίτευση για να εκτονώσουν τα δικά τους προβλήματα, να δηλώσουν αμήχανα την παρουσία τους, να αποπροσανατολίσουν τους πολίτες από μια θετική πορεία την οποία αδυνατούν να δεχθούν αλλά και να ακολουθήσουν, αλλά και για να λάβουν αυτόκλητα το ρόλο της μοναδικής ίσως αντιπολίτευσης. Οι πολίτες όμως το 2015 δοκίμασαν, έπαθαν, έμαθαν. Εμείς τους δίνουμε την αξία που έχουν με την αντιστοίχηση λόγων και έργων. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε πιο ελκυστική την πολιτική. Με τους πολίτες στο προσκήνιο και ισότιμους συνομιλητές. Τους λέμε την αλήθεια.
τους θέτουμε ουσιαστικά διλήμματα που τους αφορούν. Προωθούμε τα συμφέροντά τους μακριά από παιχνίδια εντυπώσεων, πλειοδοσίας και παροχρονικίας.